Ένα σπουδαίο έργο για την πόλη της Νιγρίτας αλλά και ευρύτερα για ολόκληρο το Δήμο Βισαλτίας ξεκινά σήμερα. Ε, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε η Νιγρίτα. Στην Νιγρίτα θα γνωρίζετε ότι δεν υπήρχε αίθουσα εκδηλώσεων για να κάνουν τις εκδηλώσεις εκεί ο Δήμος, για να κάνουν τα σχολεία, για να κάνουν οι σύλλογοι, ακόμα και η εκκλησία. Έτσι, αφουγκραζομένη η τοπική μας εκκλησία δια του Σεβασμιωτάτου του μας το, έτο, το αίτημα της τοπικής κοινωνίας, την ανάγκη μάλλον για να υπάρξει ένας χώρος όπου θα, γίνονται, θα μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις, αποφάσισε αυτό το ιστορικό κτίριο της Νιγρίτας που ανήκει στον Άγιο Γεώργιο. Αυτό το κτίριο ήταν από το 1924 μέχρι και πριν μια δεκαετία περίπου κλειστή αγορά. Ονομάζεται στο Α γιατί ε, ήταν ανοιχτή από κάτω και τα μαγαζιά ήταν μπαίνοντα σε αυτό το κτίριο, δεξιά και αριστερά. Είναι η Ιστοά του Αγίου Γεωργίου που εγκαινιάστηκε το 1929. Ε, δώσαμε την δυνατότητα στην, στον λαό της Βισαλτίας να έχει ένα κτίριο για να κάνει εκεί τις εκδηλώσεις του. Ε, το κτίριο αυτό θα γίνει ένας χώρος... Πολ όχι πολυτελής, αλλά τουλάχιστον με όλες τις δυνατότητες που πρέπει να έχει ένας τέτοιος χώρος για να μπορεί να φιλοξενεί εκεί τις εκδηλώσεις που, του τόπου αυτού. Ο πατέρας Γεώργιος ευχαρίστησε όσους ενήργησαν ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το αίτημα αυτό που ξεκίνησε επί Δημοτικής Αρχής του Αθανάσιου Μασλαρινού και συνεχίζεται επιτυχώς από τη Νέα Δημοτική Αρχή της Βάνας Πιάγκου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου ε, τον Αντιπεριφερειάρχη της των Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, που χωρίς αυτόν νομίζω δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καν αυτή την προσπάθεια, αφού άκουσε την ανάγκη εξ όλων των φορέων της Νιγρίτας και κυρίως του πρώην Δημάρχου του κυρίου Μασλαρινού, το αίτημα αυτό αποφάσισε και είπε ότι εγώ μπροστά και εσείς μαζί μου και θα το κάνουμε και τελικά φτάσαμε σήμερα να ανακοινώσουμε αυτό το έργο σε όλους σας. Θα ήταν όμως παράληψη να μην ευχαριστήσω και την Δημοτική Αρχή την προηγούμενη του κ. Μασλαρινού αλλά και την σημερινή της κυρίας Πλιάκου που ο καθένας από την πλευρά του συνέβαλαν σημαντικά στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ελπίζω ότι η σημερινή τουλάχιστον Δημοτική Αρχή αλλά και η προηγούμενη από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα να βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστεί για να υλοποιηθεί αυτό το έργο.